στις 7 το πρωί ειδοποιήθηκα ότι επιχειρήθηκε να περάσουν τα κοντέινερ από το στρατόπεδο για να το τοποθετήσουν στη βάση που έχουν κατασκευάσει. Από το πρωινό που πήραμε χαμπάρι έχει ειδοποιηθεί κόσμος, έχει μαζευτεί κόσμος εδώ πέρα από το χωριό και συνάμα μαζεύτηκε και αστυνομική δύναμη για να μας αποκρούσουν για το γεγονός. Αυτή τη στιγμή έχουν περάσει γύρω στα 7 με 8 κοντέινερ μέσα και ίσως περάσουν ακόμα 2-3 από ό,τι έχω μάθει πληροφορίες μου. Έγινε κάποια προσπάθεια από τους κατοίκους να κλείσει ο δρόμος? Μπήκαμε στη μέση του δρόμου και να σταματήσουμε την ταλίκα που μετέφερε το φορτηγό, το κοντέινερ. Και παρατάχθηκαν οι δυνάμεις αστυνομίας και μας έβγαλαν στην άκρια. Σταμάτησε σε κάποιο σημείο, μετά ξαναποστάλησαν πάλι. Τέλος πάντων, μας πρόξανε στον δρόμο και περάσανε το ένα κοντέρνερ αυτή τη στιγμή πριν μισή ώρα ένα. Το τελευταίο που σας έχω πει. Και τώρα πήγε η ταλίκα πίσω με ένα φορτωμένο πάλι για να ξεφορτώσει. Εσείς τώρα θα παραμείνετε εδώ, τι νόημα έχει η παραμονή σας εδώ, ποιο μήνυμα στέλνετε? Δεν θέλουμε να περάσει, δεν θέλουμε να γίνει η επέκταση αυτή που είναι σε βάρος της περιοχής εδώ πέρα του Χαλκιούς και συνάμα όλης της Χίου. Διότι γίνεται μια μεγάλη, μια μεγάλη επέκταση η οποία μπορεί να πάρει απρόβλεπτο γεγονός. Διότι αν μαζευτούν εδώ πέρα 1.500-2.000 κόσμος, είναι βεβαρημένη η κατάσταση, θα βεβαρύνει παραπάνω την όλη η κανονικότητα της ζωής του κατοίκων της περιοχής εδώ πέρα. Και ολόκληρης ισχύει φυσικά. Όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν συγκεντρωθεί, εσείς τον χαρακτηρίζετε ικανοποιητικό, τον βλέπουμε τον αριθμό των ατόμων? Δεν είναι ικανοποιητικός από ό,τι καταλαβαίνω, διότι ήταν μια ξαφνική, και εμείς δεν το περιμέναμε ότι σήμερα το πρωί θα αρχίσαν να μεταφέρονται κοντέινερ. Είχαμε προγραμματίσει το απόγευμα μια μεγάλη συγκέντρωση στο Χαλκιός, στην αίθουσα του Χαλκιούς, για να μιλήσουμε για τα προβλήματά μας και να δούμε τις παρατέρω ενέργειες. Όμως το πρωί από τις 7 η ώρα συνέβη αυτό το γεγονός. Οπότε οι εξελίξεις σας έχουν προλάβει δηλαδή. Ναι.